τα πρώτα κρούσματα της νέας μετάλλαξης του κορονοϊού εντοπίστηκαν και στην Ελλάδα. Το μεταλλαγμένο στέλεχος βρέθηκε σε 4 από 6 θετικά κρούσματα ταξιδιωτών από τη Μεγάλη Βρετανία που έφτασαν στη χώρα μας για την περίοδο των Χριστουγέννων. Οι ταξιδιώτες βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό μετά από rapid test. Άμεσα μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχείο καραντίνας. Όταν όμως υποβλήθηκαν και σε μοριακό τεστ, διαπιστώθηκε ότι 4 άτομα είναι θετικοί στο νέο στέλεχος κορονοϊού που εντοπίστηκε στη Μεγάλη Βρετανία. Ο μεταλλαγμένος ιός μπορεί να σχετίζεται με μια αυξημένη μεταδοτικότητα. Δεν έχουμε προς το παρόν στοιχεία ότι οι ασθενείς που μολύνονται από αυτό το στέλεχος του ιού νοσούν βαρύτερα. Οι ταξιδιώτες θα παραμείνουν σε καραντίνα και θα υποβληθούν εκ νέου σε τεστ κορονοϊού σε 10 ημέρες. Ενώ σε επιδημιολογική επιτήρηση βρίσκονται και οι συνεπιβάτες τους χωρίς προς το παρόν να υπάρχει κάποιο ανησυχητικό στοιχείο. Στο μεταξύ, άλλα 42 νοσοκομεία της χώρας και 5 στρατιωτικά μπαίνουν από σήμερα στη μάχη του εμβολιασμού. Στόχος να πραγματοποιούνται 5.000 εμβολιασμοί ημερησίως αρχικά στο υγειονομικό προσωπικό. Στον εμβολιαστικό σχεδιασμό εντάσσονται και οι γιατροί των ιδιωτικών νοσοκομείων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, έως τα τέλη Ιανουαρίου θα έχουν εμβολιαστεί όλοι οι υγειονομικοί και ίσως και οι ευπαθείς ομάδες. Πριν από λίγο εμβολιάστηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός η Φόφη Γεννηματά. Με το εμβόλιο η ελπίδα επιστρέφει. Είναι ένα δώρο της επιστήμης στον άνθρωπο. Εμβολιάστηκα σήμερα και θέλω να κάνω έκκληση σε όλους συμμετοχή στον εμβολιασμό. Μιλώντας στο Όπεν, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κατήγγειλε ότι αναβλήθηκαν εμβολιασμοί που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα. Σήμερα ήταν στο πρόγραμμα πάρα πολλά νοσοκομεία να ξεκινήσουν τους εμβολιασμούς του υγειονομικού προσωπικού. Είχαν κλειστεί τα ραντεβού, όπως είπα, και δυστυχώς, χωρίς να εξηγείται ο λόγος, αναβλήθηκαν. Την ίδια ώρα η επανεξέταση των επιδημιολογικών δεδομένων στη χώρα θα βρεθεί το απόγευμα στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης της Επιτροπής των Ειδικών προκειμένου να λυθεί ο γρίφος του ανοίγματος των σχολείων.